Σύντομο λοιπόν ταξίδι πάντα χωρίς αποσκευές εδώ στην παραλία Οφθινίου του Δήμου Παγκαίου. Είπαμε να κάνουμε μία στάση εδώ στο μεζεδοπολείο Έθριον, το οποίο βρίσκεται στο σημείο αυτό από το 2007. Γνωρίσαμε τον Απόστολο Υπερηφάνου. Απόστολε, καλησπέρα και καλώς σε βρήκαμε. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθατε. Στην υγεία μας λοιπόν. Στην υγεία μας. Να είμαστε καλά, με υγεία. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Επίσης, εύχομαι και εγώ σε όλο τον κόσμο. Καλή περίοδο. Και είναι μία περιοχή πολλά υποσχόμενη. Σωστά. Και σε ένα σημείο ουσιαστικά κομβικό, θα έλεγε κανείς, το οποίο φιλοξενεί αρκετούς επισκέπτες από τους όμορους νομούς και όχι μόνο, έτσι. Αυτά είναι αλήθεια, Γιάννη. Η ζώνη παραλιακή ξεκίνησε καθαρά παραθεριστική και τα τελευταία χρόνια γίνονται δεδεταμένες προσπάθειες να μεταβάλουμε το παραθεριστικό κομμάτι πιο πολύ σε τουριστικό. Mm-hmm. Γίνονται διάφορες δράσεις είτε από τους συλλόγους είτε από το Δήμο, οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά είμαστε σε ένα καλό σημείο που μπορούμε να λέμε ότι είναι πλέον η παραλία Οφθινίου αρχίζει πλέον και είναι τουριστικός προορισμός. Έχουμε πολύ δρόμο, διότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αν διακρίνω και από το ύφος εδώ του μεζεδοπολείου Έθριον, καταλαβαίνει κανείς την αισθητική, το γούστο και το μεράκι έτσι που έχει ο Απόστολος για αυτή την περιοχή και για αυτή την επιχείρηση. Εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ με τη σειρά μας, προσπαθούμε, βάζουμε όσο το δυνατόν προσωπική εργασία, μεράκι, ηθικό, πνευματικό και υλικό κόστος για να μπορέσουμε να μεταβάλουμε μια απλή περιοχή σε κάτι το καλύτερο. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι στα τελείωτα χιλιόμετρα παραλίας. Ακριβώς. Είμαστε γύρω στα 20 χιλιόμετρα παραλίας οργανωμένης πλέον μπορούμε να πούμε, η οποία ξεκινάει από την περιοχή του Κόκορα και καταλήγει μέχρι τα Λουτρά Ελευθερών και λίγο παραπάνω, γιατί από εκεί και έπειτα ξεκινάει η περιοχή της Νέας Περάμου, της Νέας Ηρακλής και τα λοιπά. Πολλοί ιδιώτες, πολλοί επιχειρηματίες έχουν έρθει εδώ πέρα και έχουν επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Οι παραλίες είναι οργανωμένες, η θάλασσα είναι πεντακάθαρη. Βασικότερο κομμάτι είναι αυτό δηλαδή, γιατί ουσιαστικά αυτό προωθούμε και αυτό έχουμε να δώσουμε περισσότερο στον κόσμο και κατ' επέκταση μπορούμε σε συνδυασμό με το γεωγραφικό μέρος της περιοχής ο επισκέπτης θα μπορέσει πολύ εύκολα να επισκεφτεί το Λόφο Καστά, θα μπορέσει πολύ εύκολα να επισκεφτεί το Αρχαιολογικό Θέατρο των Φιλίππων. Η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη έχει μειωθεί στα 60 λεπτά περίπου. Γενικότερα είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο ενώνει άνετα τέσσερις νομούς, Σέρες, Δράμα, Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και έπειτα είναι η χιλιομετρική απόσταση σε σχέση με την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια, είναι μόνο τρεις ώρες και ένα τέταρτο περίπου. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό μας κάνει προσιτούς όσον αφορά το γεωγραφικό κομμάτι σε μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου. Κόσμο από τη Βουλγαρία, ο οποίος από τη Βουλγαρία ξαναέρχεται. Ακριβώς. Μένει ικανοποιημένος. Μένει ικανοποιημένος από την άποψη ότι επενδύει στο δικό μας κομμάτι εδώ πέρα, αγοράζουν σπίτια,
πλέον αρχίζουν και γίνονται και καινούργιες επιχειρήσεις από βούλγαρους επενδυτές. Αλλά πέρα από αυτό, περισσότερο εμείς αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε είναι το τουριστικό κομμάτι. Δηλαδή, το να μπορέσουν να έρθουν, να κάνουν τις διακοπές τους 10-15 μέρες, να περάσουν όμορφα, ωραία, καλά. Και αυτό να γίνει μια συνήθεια και επαναλαμβανόμενη, αν είναι δυνατόν, έτσι ώστε κάθε χρόνο να έχουμε τους ίδιους πελάτες. Μάλιστα, και είναι πολλοί οι οποίοι επενδύουν ουσιαστικά και σε κάποια διαμερίσματα, σε καταλήμματα, σωστά, στην αγορά ενός ακινήτου. Αυτό, πάνω σε αυτό, Γιάννη, θέλω να σου πω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, όσον αφορά τα καταλήμματα, τυχαίνει να είμαι και εγώ εμπλεκόμενος σε αυτό το κλάδο. Λοιπόν, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη άνοδος της επένδυσης όσον αφορά το κομμάτι του καταλήμματος. Δηλαδή, πλέον τα καταλήμματά μας μπορούν να φιλοξενήσουν ανθρώπους από όλα τα οικονομικά βαλάντια. Δηλαδή, από το πολύ οικονομικό μέχρι και για κάποιον που θα θέλει κάτι καλύτερο. Και σε αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και βλέπουμε να γίνονται δράσεις και βλέπουμε να αναβαθμίζεται γενικότερα η περιοχή. Υποδομές υπάρχουν μέχρι ένα σημείο. Υποδομές είναι αυτό ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε. Υποδομές δημιουργούνται από τις ανάγκες του κόσμου που έρχεται κάθε φορά. Όσον αφορά αυτό το θέμα, υπάρχουν διάφοροι αρρωγοί που προσπαθούν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Οπωσδήποτε τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά και τίποτα δεν είναι κατόρθωτο. Αυτό το οποίο βιώνει κανείς επισκεπτόμενος στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και συνομιλώντας με ανθρώπους σαν και σένα και σαν τους υπόλοιπους συναδέλφους σου, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι έτσι λίγο ανοιχτόκαρδη, φιλόξενη, ναι. Και όσο κόσμο και αν, όσο κόσμος και αν επισκεφτεί την περιοχή, κάνουν τα δύνατα δυνατά για να τον ικανοποιήσουν. Αυτό. Είναι η χαρά μας να ικανοποιούμε τον κόσμο, γιατί περιμένουμε από αυτό. Ζουν πάρα πολλές οικογένειες πέρα από αυτό και σε περίοδο και σε μια περίοδο κρίσης αυτή τη στιγμή που βιώνει η Ελλάδα, ο τουρισμός είναι το εφαλτήριο για να πάμε μπροστά. Είναι το κομμάτι που δυστυχώς δεν το έχουμε δουλέψει τόσο καλά και πρέπει να το δουλέψουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μιζέρια αυτή τη στιγμή σε εισαγωγικά, μου επιτρέπει η έκφραση, που μπορεί να έχει σκεπάσει στα σύννεφο την Ελλάδα. Αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στο θέμα των καταλήμματων και είπες ότι εμπλέκεσαι με τα καταλήμματα και ερχόμενοι εδώ στο φανταστικό μεζεντοπολείο, το Έθριον, από το 2007, κυρίες και κύριοι, συναντήσαμε και τις οικίες. Έτσι ακριβώς. Διαμερίσματα, επιπλωμένα, υπερλούξ, όπου, πόσα χρόνια τώρα. Οι οικίες γεννήθηκαν σαν ιδέα το 2014. Άρχισαν να υλοποιούν το 2015. Πλέον, Ναι. Μετράμε 2 χρόνια ζωής, είμαστε στην τρίτη σεζόν πλέον, πρώτο Θεός με το καλό. Ήταν μια υπέρβαση. Ήταν καταλήμματα που δημιουργήθηκαν ακριβώς για το ένα κλικ παραπάνω που θα ήθελε κάποιος, θα έχει κάποιος μια μεγαλύτερη απέτηση αν το θέλεις, με σκληρή δουλειά και αυτά, με πολλή προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι ήταν καταλητικό. Σε καιρούς κρίσης το επιχείρημα τολμά και τα καταφέρνει. Ναι, οι οικίες λοιπόν είναι γεγονός, έχουν στηθεί εδώ στην παραλία Αφρινή και περιμένουν κάθε χρόνο όλους τους επισκέπτες προκειμένου να τους φιλοξενήσουν. Σε πόσα έτσι δωμάτια τουλάχιστον είναι? 6 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, τα οποία αποτελούνται από μια κρεβατοκάμαρα, από σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο και μπαλκόνι, με κοινόχρηστους χώρους, κοινόχρηστο μπάρμπεκιου. Η απόσταση από τη θάλασσα, βλέπετε, είναι ελάχιστη, είναι 30 μέτρα. Αυτό ακριβώς. Από εκεί και έπειτα, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πρωτίστως σαν κατασυμματάρχες είναι η ποιότητα που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο. Και φυσικά η ανάγκη για επισκεψιμότητα και για επανάληψη. Δηλαδή, δεν είμαστε ικανοποιημένοι το να έρθει κάποιος και να μείνει μόνο μία φορά. Θέλουμε να έρθει και να ξανάρθει και αν είναι δυνατόν να φέρει και τους φίλους του, να φέρει και άλλο κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το μέρος πλέον να πάρει τη θέση που του ανήκει. We'll be right back.
Και πέρα από το barbecue που υπάρχει στις οικίες, πάνω στα διαμερίσματα, υπάρχει και το μεσοδρολείο, το Αίθριο. Έτσι ακριβώς. Όπου κάποιος μπορεί να σταματήσει είτε το απόγευμα για ένα καφέ, ή ένα ούζο, ένα τσίπουρο ή ένα μεζέ, όπως αυτούς τους οποίους μας έχεις βγάλει εδώ, τα καλύτερα. Εδώ βγάλαμε, προσπαθήσαμε να βγάλουμε 3 ενδεικτικά πιάτα τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Όπως θαλασσινά, συγκεκριμένα λοιπόν, ήδη. Αυτό εδώ είναι η παέλια θαλασσινών με ελληνικό τρόπο. Ναι, αυτό ακριβώς. Αποτελείται από διάφορα θαλασσινά. Έχει μέσα χταποδάκι, έχει μύδια, μύδια με κέλυφος, γαρίδες, ρύζι, κρέμα γάλακτος, ντομάτα, πιπεριά, παρμεζάνα. Ουσιαστικά είναι ένα πιάτο το οποίο αρέσει πολύ, πουλάει πολύ. Έχουμε τη σαλάτα του Μπαξέ, βέβαια, για πιο light. Έτσι πελάτες που θα θέλουν κάτι πιο ελαφρύ, όπου αποτελείται από ρόκα, μαρούλι, ψητά λαχανικά, τριμμένη φέτα και φυσικά μια γαρίδα τηγανιτές. Οποίες... Σε ειδική έτσι... Εντάξει, κοίταξε, όπως γνωρίζεις... Να πούμε λίγο και αυτό, ότι ασχολείσαι και με την, με την μαγειρική. Εδώ θέλω να σου εκφράσω τη σχέση μου με την Καβάλα. Είμαι πολύ περήφανος γιατί αποφύτησα το 2000 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, από το ΙΕΚ Καβάλας, από το τμήμα της μαγειρικής, τμήμα το catering. Βέβαια, εγώ στη συνέχεια το προσπάθησα, δηλαδή παρακολούθησα και δεύτερη σχολή μαγειρικής κτλ. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και για την πόλη της Καβάλας που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα έτσι στο εφηβικό μου, ας το πούμε, στάδιο. Πάνω που είχες αποφασίσει ακριβώς. Ουσιαστικά με τι θες να ασχοληθείς. Ναι, να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Έτσι ακριβώς. Οπότε ξέρεις και τα μέσα και τα παίξω. Ναι, έχω δουλέψει σε ξένες κουζίνες πριν φτιάξω τη δική μου. Κατά τη διάρκεια επίσης που με την αρχή της κρίσης, συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά είναι πλέον μέρος της ζωής μας. Εντάξει, ναι, έχουμε μάθει. Έτυχε να δουλέψω στο εξωτερικό σε αυστριακά σαλέ κατά τους χειμερινούς μήνες. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, η εμπειρία μου, ας το πούμε, βελτιώθηκε όσον αφορά το κομμάτι το τουριστικό. Έβλεπα πώς οι άνθρωποι εκεί πέρα δουλεύουν και πώς εργάζονται και κατά μία έννοια προσπαθώ να το μεταλαμπαδεύσω εδώ και στις δικές μου επιχειρήσεις. Και εδώ, λοιπόν, στο Μεζοδοπολείο Αίθριον από το 2007 στην παραλία Αφρινίου, με αυτές τις εκλεκτές γεύσεις για τον ουρανίσκο όλων των επισκεπτών που πιθανόν θα επισκεφτούν την παραλία του Αφρινίου. Εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλή καλά, τουριστική μου. Περίοδο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές πάνω απ' όλα. Και με τι άλλο, με το καλύτερο δυνατόν όσον αφορά τις παροχές προς τους επισκέπτες. Στην υγειά μας, λοιπόν. Καλό καλοκαίρι. Επίσης, το εύχομαι ολόψυχα και καλό καλοκαίρι και σε όλους τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη. Αλλιευτικό καταφύγιο Κάριανης και αφού διασχίσαμε μια διαδρομή παραλιακά πάντοτε από την παραλία Αφρινίου μέχρι εδώ, βρεθήκαμε εδώ στο σημείο αυτό, κυρία Παζιά, όπου... Όπου είναι το αλλιευτικό καταφύγιο Κάριανης, ένα καταφύγιο το οποίο δημιουργήθηκε από την περιφέρεια, δεν έχει τελειώσει το έργο ακόμη, δεν έχει παραδοθεί. Θα τελειώσει και μετά βλέπουμε και πράττουμε. Εδώ φιλοξενεί ουσιαστικά τους αλλιείς, τα αλλιευτικά σκάφη. Έτσι ακριβώς. Τους ψαράδες περιοχής. Όπως βλέπετε γύρω υπάρχουν τα καΐκια. Και πάνω σε ένα είμαστε και σε ένα πάνω εμείς. Έτσι ακριβώς. Και ό,τι για να γίνει στην περιοχή είναι για το καλύτερο της περιοχής. Mm-hmm. Και οι ψαράδες αφήνουν το κάτι τι σε αυτόν τον τόπο. Και οι τουρίστες το ίδιο και οποιοσδήποτε παραστοιχός το ίδιο. Οπότε όποιος και να έρθει στην περιοχή μας είναι θετικό για μας. Και στόχος και σκοπός είναι η ολοκλήρωση ουσιαστικά του αλλιευτικού καταφυγίου κάποια στιγμή. Εννοείται, εννοείται. Πέρα από τον τουρισμό και η αλληλεία παίζει πρωταρχικό ρόλο στην περιοχή, έτσι. Εννοείται. Έχουμε πολλούς αλλιείς εδώ στην περιοχή και από άλλα μέρη που έρχονται εδώ σε εμάς για ψάρεμα και να αφήσουν το καίκι τους εδώ σε εμάς, το καταφύγιο.
Και εκτός την Αλία είπαμε, τουρισμός κύριο, τον κύριο λόγο και μετά όμως έχουμε και τις δυναμικές καλλιέργειες που έχει η περιοχή μας. Αμύγδαλο, ελιά και αμπέλι, μερικές από τις παραγωγές εδώ στην περιοχή, έτσι. Οι βασικές παραγωγές της περιοχής είναι αυτές. Το αμύγδαλο σε λιγότερο βαθμό, μετά αμέσως η ελιά, βρόσιμη και ελαιόλαδο. Πιο πολύ βρόσιμη παραδίδεται παρά ελαιόλαδο, αλλά υπάρχει αρκετό στην περιοχή. Και φυσικά το αμπέλι που μπορούμε να βρούμε διάφορες ποικιλίες, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Βασική είναι Σουλτανίνα και Βικτόρια. Τα κρασοστάφυλλα που και γνωστό τα ειδοποιία της περιοχής είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Καλή ευκολία, καλή τουριστική περίοδο εδώ στην περιοχή και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί αυτή η περιοχή είναι για πολλές επισκέψεις. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσείς να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο και καλές δουλειές να έχουν οι επαγγελματίες. Με υγεία, πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Το καλοκαίρι σας και μας περιμένει εδώ στο Ocean View Hotel. Μετά από αυτή την περιήγησή μας πάντα χωρίς αποσκευές στην παραλία Οφρυνίου, καταλήξαμε εδώ σε ένα μοναδικό χώρο με αισθητική αλλά και φυσικά ατελείωτες παροχές. Ocean View Hotel στο 137ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καβάλας Θεσσαλονίκης και με μία ατελείωτη παραλία. Από το 1991 που άνοιξε τις πόρτες του, το Ocean View Beach Hotel αποπνέει στους εκλεκτούς πελάτες του την άβρα της ζεστής οικογενειακής φιλοξενίας. Το όνομα του ξενοδοχείου είναι εμπνευσμένο από την καθηλωτική θέα που προσφέρει. Σε ένα μοναδική ομορφιά σημείο, 28 χιλιόμετρα από την πόλη της Καβάλας, με το απέραντο γαλάζιο να απλώνεται μπροστά στον επισκέπτη, το Ocean View Beach Hotel κεντρίζει από την πρώτη στιγμή τις αισθήσεις σας. Χτισμένο σε ένα θαυμάσιο καταπράσινο περιβάλλον, στην πλαγιά ενός λόφου, το ξενοδοχείο προσφέρει στους εκλεκτούς πελάτες του πραγματικό Ocean View. Απευθυνόμενο προς τους λάτρες της χαλάρωσης και της ξενιασιάς, το Ocean View Beach Hotel διαθέτει και παρέχει ένα άριστα εξοπλισμένο περιβάλλον. Η μονάδα αποτελείται από 28 δωμάτια που διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, κεντρικό κλιματισμό και μπαλκόνι με θέα. Επίσης, πισίνα. Εστιατόριο με παραδοσιακή κουζίνα σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, με θέα την πισίνα και φόντο το απέραντο γαλάζιο. Now as you wade through the shadows that live in your heart, you'll find the light that leads home. 'Cause I see you for you and your beautiful scars. Take my hand, don't let go. 'Cause it's not too late, it's not too late. I see the hope in your heart. And sometimes you lose and sometimes you're shooting broken arrows in the dark, but I see the hope in your heart. In the light, the kind of blue that leaves you lost and blind. The only
everything is black and white. Is that you don't have to walk alone this time. You have to tear down the walls that live in your heart to find someone you call home. Now you see me for me and my beautiful scars. Take my hand, don't let go. Cause it's not too late, it's not too late. I see the hope in your heart. And sometimes you lose and sometimes you shoot broken arrows in the dark. But I see the hope in your heart. Είναι γεγονός ότι όποτε τελειώνει ένα ταξίδι πάντα χωρίς αποσκευές, ετοιμαζόμαστε για το επόμενο. Εδώ από την παραλία Οφρηνίου με τους μοναδικούς ανθρώπους και τη μαγευτική ομορφιά, τα ατελείωτα χιλιόμετρα παραλίας εδώ στο Δήμο Παγκαίου είναι μοναδικά. Ως την άλλη φορά, έλα, καλή αντάμωση. I feel...